Έρευνα δίχως τέλος φαίνεται πως εξελίσσεται η πολύκροτη υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας, καθώς ο αριθμός τους αποδεικνύεται μεγαλύτερος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών. Συγκεκριμένα, σε βάρος της 44χρονης υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας, έρχεται να προσθεθεί η χορήγηση δεκάδων επιπλέον πιστοποιητικών μαϊμού, με τον αριθμό τους να ξεπερνούν προς το παρόν τα 90. Η κατηγορούμενη πάντως δήλωσε πως δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη με αυτή την εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, έχοντας βάλει στο μάτι τουλάχιστον άλλα 27 εμβολιαστικά κέντρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, τα περισσότερα από τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία, εντοπίζονται στη Θεσσαλία, την Αττική, τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο, με τον εντοπισμό της απάτης να γίνεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικών στοιχείων. Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ελέγχει πρωτίστως τον ταχυδρομικό κώδικα, αφού παρατηρείται πολλές φορές εικονική του αλλαγή, ενώ στη συνέχεια δίνουν προσοχή τόσο στο ρυθμό εμβολιασμών και στην απότομη αύξηση σε συγκεκριμένες περιοχές, όσο και στη μαζική προσέλευση του κόσμου στα κέντρα εμβολιασμού εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική στις προσπάθειες των αρχών είναι και η συμμετοχή των πολιτών που προχωρούν στις απαραίτητες καταγγελίες.